A lot of soul. Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις είναι στενά συνυφασμένες με την πολιτισμική κληρονομιά κάθε περιοχής της Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό, το κάστρο της Μονεμβασιάς επιλέγεται από το νομικό πρόσωπο του Οικίου Δήμου ως χώρος διεξαγωγής ενός δρόμενου βγαλμένου από την ενετική εποχή. Η βενετσιάνικη φινέτσα, το ελληνικό ταμπεραμέντο και η μαγεία του κάστρου εγγυώνται ένα τέλειο αποτέλεσμα. Μαζί μας έχουμε την Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασιάς, κυρία Καταρίνα Τσαφατίνου, και την Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου του Δήμου Μονεμβασιάς, την κυρία Παναγιώτα Λιφέρη. Κυρία Τσαφατίνου, ξεκινάμε με εσάς. Πέστε μας δύο λόγια για τη σημερινή εκδήλωση και γενικά για το πρόγραμμα του Δήμου Μονεμβασιάς. Καταρχήν, να σας καλωσορίσουμε στην Καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Μονεμβασιάς. Το νομικό πρόσωπό του και η κυρία Παναγιώτα Λιφέρη ως πρόεδρός του κάνουν μια σειρά από αποκριάτικες εκδηλώσεις που τα τελευταία χρόνια δίνουμε έτσι μια ιδιαίτερη βαρύτητα στην Καστροπολιτεία. Είδατε ότι το κάστρο είναι στολισμένο, τα παιδιά κάνουν την περατζάδα τους πλέον καθημερωμένη τα τελευταία τρία χρόνια, ο κόσμος ανταποκρίνεται. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συλλόγους και στους ανθρώπους που ήρθαν ως εθελοντές χωρίς να είναι από κάποια απαραίτητος συλλογική πρωτοβουλία, που βοηθούν στο να γίνει αυτό το πράγμα πραγματικότητα. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ο κόσμος ανταποκρίνεται και από ό,τι βλέπετε και η συμμετοχή των μικρών και των μεγάλων είναι αρκετά ικανοποιητική. Κυρία Λιφέρη, ξέρει περισσότερες λεπτομέρειες για τα πολιτιστικά δρόμενα. Κυρία Λιφέρη, σε εσάς ο λόγος. Να σας καλωσορίσω λοιπόν για άλλη μια φορά, όπως είπε η Αντιδήμαρχος, στην Καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς, στο πέτρινο καράβι του Γιάννη Ρίτσου. Μια ιδιαίτερη ημέρα μέσα στα πλαίσια των αποκριάτικων εκδηλώσεων, όπως είχα αναγγείλει και στην προηγούμενη συνέντευξή μας. Σήμερα έχουμε μια βενετσιάνικη περατζάδα στο κάστρο, στα καλντερίμια του κάστρου, προσπαθώντας να δώσουμε μια παραμυθένια ατμόσφαιρα και να μεταφερθούμε λιγάκι, επισκέπτες και ντόπιοι, σε εκείνες τις εποχές, με τις βενετσιάνικες στολές και να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε πώς ήταν η ζωή εδώ μέσα στο κάστρο. Όπως θα είδατε, υπάρχει ένα ιδιαίτερο στολισμός με βενετσιάνικες μάσκες, κορδέλες, καπέλα. Έτσι, είναι κάτι που προσπαθούμε τα τελευταία τρία χρόνια να το κάνουμε για να τονίσουμε λίγο και τη διαφορετικότητα του κάστρου, πέρα από τα καθιερωμένα και συνηθισμένα καρναβάλια που γίνονται παντού. Όπως είπε και η Αντιδήμαρχος, ο κόσμος ανταποκρίνεται. Υπάρχουν και αρκετοί επισκέπτες, μεγάλη πληρότητα αυτή την περίοδο και ευχόμαστε να περάσουν όλοι καλά. Αυτός είναι ο στόχος και φυσικά, όπως είπα και τις προάλλες, θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους συλλόγους και τους εθελοντές, καθώς και την τοπική κοινότητα, για την προσπάθειά τους, για τη βοήθειά τους, τη μεγάλη εθελοντική δουλειά, να μπορέσουμε να έχουμε το αποτέλεσμα που βλέπουμε απόψε, αλλά αυτό που θα δούμε και αύριο έξω στην γέφυρα. Είναι ένα θεατρικό δρόμενο, θα το λέγαμε. Τα παιδιά που λαμβάνουν μέρος είναι από κάποια θεατρική ομάδα? Όχι, δεν είναι μια ιδιαίτερη θεατρική ομάδα, αλλά είναι η Μαρία Ιζερβού, μια ντόπια, μια μονεμβασίτισσα που έχει έτσι ιδιαίτερο μεράκι, ασχολείται με αυτά. Έχει φτιάξει. Μπράβο. Έχει φτιάξει μια δική της ομάδα που κατά καιρούς κάνει διάφορες δράσεις, την οποία έχει εμπλουτίσει τώρα και με πολλούς άλλους εθελοντές. Να πούμε επίσης ότι οι στολές που βλέπετε είναι προσφορά από το Διπεθέ Πάτρας και ήρθαν εδώ με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γυναικών οι Μονεμβασιώτισσες, γιατί όπως καταλαβαίνετε χωρίς δεν θα μπορούσαμε να έχουμε και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που έχουμε σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε.
ευχαριστούμε και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που είστε εδώ παρόντες και καταγράφετε τα δρόμενα και τα μεταφέρετε σε όλο το νομό. Να ευχηθούμε λοιπόν σε όλους καλές απόκριες και καλή Σαρακοστή. Και καλά κούλουμα. Και καλά κούλουμα. Καλά. Ναι, ναι, ναι.